Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Καλώς ορίσατε στο ένα channel. Για ένα ακόμα απόγευμα είμαστε κοντά σας και θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία ώρα με όμορφα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας, της περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας για σήμερα, διότι έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε, έχουμε αρκετά να πούμε. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με σχέδια για το 2023. Παραμένει Γενάρης, παραμένει η αρχή του έτους, οπότε τα σχέδια για το νέο έτος είναι απαραίτητα να τα κάνουμε από τώρα. Θα πάμε να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε στην εκπομπή τον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη, τον πρόεδρο της Λέσχης Ποντίων της Καβάλας, για να μιλήσουμε λίγο μαζί του για τα νέα σχέδια του 2023, το τι κάναμε το 2022, αλλά έχουμε και κοπή βασιλόπιτας. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά, κύριε Τσουλφίδη. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να έχουμε καλή μια χρονιά, καλή χρονιά. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το παλιό το έτος. Να ξεκινήσουμε λίγο με έναν απολογισμό, έναν δικό σας απολογισμό από το 2022. Από αυτή την χρονιά όπου ήταν λίγο δύσκολη για όλους τους συλλόγους, για όλες τις ενώσεις, για όλες τις ομάδες, διότι είχαμε την πανδημία του κορονοϊού να μας κυριαρχεί. Πράγματι ήταν δύσκολα για μας. Την περσινή χρονιά. Παρά τα αυτά όμως, μπορέσαμε και κάναμε όλες αυτές τις πολιτιστικές δράσεις που κρατάνε ζωντανή τη μνήμη μας. Mm-hmm. Τη μνήμη των Ποντίων. Λοιπόν, ως απόγονοι των Ελλήνων του Πόντου, για τη δικαίωση της προγονικής μνήμης, του ελληνισμού της Ανατολής, πάντοτε με χρέος τιμής της ρίζης μας, τιμήσαμε ευλαβικά προτίστως στα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Ήταν μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις που κάναμε σε όλη τη χρονιά και συμμετοχή που είχαμε σε όλες τις εκδηλώσεις, ξεκινώντας με την ύψωση της σημαίας του Πόντου. Mm-hmm. Μαζί με τους υπόλοιπους τρεις προσφυγικούς συλλόγους, με Θρακική Εστία, Μικρασιάτες και την Καπαδοκία, τους τέσσερις. Mm-hmm. Η άλλη εκδήλωση η οποία κάναμε, είναι πολλές καταρχήν εκδηλώσεις που κάναμε, είναι γύρω στις 50, αλλά θα σας πω έτσι επιγραμματικά κάποιες πολύ πιο ουσιαστικές. Mm-hmm. Η μνήμη των προσκόπων, των 31 προσκόπων της Μικράς Ασίας το 1919-22, 103 χρόνια από τη θυσία των προσκόπων στο Αηδίνι. Mm-hmm. Επίσης, η άλλη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα διωγμών του θρακικού ελληνισμού, της γενοκτονίας των Ποντίων μετέπειτα και βέβαια της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Πασχαλιάτικη. Εορταστική εκπομπή ο Πόντος μας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των προσφυγικών και πολιτιστικών σωματείων στο πνευματικό μας κέντρο. Mm-hmm. Μία πολύ κορυφαία εκδήλωση που κάναμε επίσης είναι η επέτειος μνήμης για τα 100 χρόνια για το ταξίδι του Ιαπωνικού πλοίου στη Σμύρνη, το Τόκιο Μαρού, το 1922-2022. Ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία και την έμπνευση αυτήν μαζί με την πρεσβεία της Ιαπωνίας και βέβαια υπό την αιγίδα του Δήμου και στη διοργάνωση προσφυγικά σωματεία της πόλης μας. Ήταν μια εκδήλωση υψηλού κύρους πράγματι. Mm-hmm. Η μερίδα στη Μεγάλη Λέσχη με θέμα πρόσφυγες Καβάλας και Θάσους. 28η Καβάλα Έξπο που στο Εκκλησιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης με τη γαστρονομία χορευτική παράσταση στην αυλία με τον Σαχουρίδη. Mm-hmm. Το 16ο πανελλαδικό μας φεστιβάλ ποντιακών χωρών στην Κοζάνη, που πάντα αναγνωρίζετε ότι η Λέσχη Ποντίων πρωτοστατεί σε όλη αυτή τη διοργάνωση προκειμένου να οργανωθεί όλο αυτό. Mm-hmm. Τα εγγένεια της έκθεσης «Σήκω ψυχή μου» από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Η Λευκή Νύχτα, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο γίνεται πανικός. Δεν το συζητάμε και δεν μπορεί να μην την αναφέρω. Λοιπόν, τα Ελευθέρια το 2022 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, μια μουσικοχορευτική συνάντηση. Το 42ο Διεθνές Λαογραφικό Φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα στο Ακόντισμα. Επίσης, ταξίδεψε ο σύλλογός μας τη Μονεβασία, την επέτειο απελευθέρωση της Μονεβασίας από τον Τούρκικο Ζυγό. Η εκδήλωση ήταν και αυτή, είχε ένα υψηλό κύρος, τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής δημοκρατίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεβασίας, του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Και βέβαια δεν λείπαμε από την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη μας, του κυρίου Βαρθολομαίου, στην Ιερά Μονή Αποστόλου Σίλα, στην Καβάλα, όπου τελέστηκε επίσης και το τεσσάγιο στον τάφο του Μακαριστού Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Τάσου. Η Χριστουγεννιάτικη εκπομπή που τα είπαμε από κοντά και εδώ όλοι μαζί και χορέψαμε, και εμείς και όλος ο κόσμος, τα κάναντα στις αρχές της πόλης μας. Επίσης, μεγάλη μας τιμή που ήμασταν στην ονομαστική ορτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου στο Δημοτικό Κήπο, ο εορτασμός που έγινε στον αναλυτή. Αυτές είναι οι πιο καλές. Βλέπουμε ότι παρόλο που είχαμε μια χρονιά με πανδημία, ακόμα με περιοριστικά μέτρα, διότι το 2022, παρόλο που έληξε χωρίς περιοριστικά μέτρα, κύριε Τσουλφίδη, ξεκίνησε με περιοριστικά μέτρα και με αρκετά κρούσματα. Βλέπουμε όμως μια χρονιά γεμάτη από δράσεις από εσάς που δεν σας σταμάτησε ούτε έναν μήνα η πανδημία δεν του κορονοϊού. Δεν πήραμε αναπνοή. Ήμασταν παντού. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό σημαίνει ότι το 2023 αυτά θα πολλαπλασιαστούν τώρα. Για πείτε μας, τι να περιμένουμε από εσάς το 2023. Γι' αυτό λοιπόν θα κόψουμε την πίτα μας την Κυριακή και θα χαρούμε για αυτά τα οποία καταφέραμε να κάνουμε εν μέσω πανδημίας, αλλά και θα δώσουμε και μια υπόσχεση όλοι μαζί εκεί για μια καλύτερη χρονιά. Να ξέρετε ότι φέτος η πίτα μας έχει ένα ιδίωμα. Θα κόψουμε πίτα μαζί με την κριτική αδερφότητα Καβάλας επίσης, ένα πολύ παλιό και ιστορικό σωματείο. Έτσι, όπου μας συνδέουν και πολλοί θεσμοί φιλίας και σε ιστορικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε την Κυριακή οι πίτες θα είναι των δύο συλλόγων. Κριτική αδερφότητα Καβάλας, Λέσχη Ποντίο Νόμου Καβάλας, θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα χαρούμε όλοι μαζί, θα παίξουν τα παιδιά του συλλόγων μας για να περάσουμε ένα ευχάριστο μεσημέρι. Λοιπόν. Αυτά είναι μέχρι τώρα. Τώρα το 23, αν σας ενδιαφέρει να πούμε κάποιες πολύ σύντομα κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες τείνουν να γίνουν. Στις 25 Ιανουαρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, σε συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Διάσωσης της Ελληνικής Γλώσσας, εκδήλωση με τον καθηγητή Κώστα Φωτιάδη με θέμα της Κρυφοχριστιανής του Φόντου. Με τον Όμιλο Διάσωσης της Ελληνικής Γλώσσας είναι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η τέταρτη συνεργασία με το Σύλλογο και τα πάμε πολύ καλά. Βρίσκουμε κάποια κοινά θέματα τα οποία μπορούμε και τα αναδεικνύουμε. Ο κύριος Κώστας Φωτιάδης είναι ένας ιστορικός ο οποίος εν Ελλάδη και στο εξωτερικό είναι γνωστός για το θεματολόγιο το οποίο έχει στο αρχείο του. Είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός. Επίσης, μια φιλανθρωπική εκδήλωση θα γίνει με το Ρωτηριανό Όμιλο, ο Σύλλογος Μικρασιατών, η Κυφραγική Εστία, η Στασιακή Ένωση και τα έξοδα όλα θα πάνε στην Παιδιατρική Κλινική της Καβάλας. Λοιπόν, έχουμε και κοινωνικό χαρακτήρα, έτσι. Μην ξεχνάμε και αυτό, ναι. Χρειάζονται όλα. Χρειάζονται ένα σύλλογος, πρέπει να είναι πολύ θεματικός. Λοιπόν, έρχονται και οι παρουσιάσεις των βιβλίων. Έχουμε δύο βιβλία να παρουσιάσουμε. Είναι τη Σοφία Οργαζίδου για την ποντιακή γαστρονομία στο πνευματικό κέντρο του Συλλόγου. Όλα αυτά που μας λέτε αφορούν όλο τον χρόνο του 2023, δεν είναι τόσο. Όχι, βέβαια. Ο χρόνος θα περάσει στις 50 δηλώσεις. Λοιπόν. Και βέβαια το βιβλίο του Εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη που θα έχουμε την τιμή να είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης από την ΕΡΤΡΙΑ. Θα ορίσουμε ημερομηνία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία συνάντηση και θα ορίσουμε την ημερομηνία που θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Και βέβαια έχουμε ένα ταξίδι μεγάλο στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και με μουσικοχορευτική παράσταση. Θα λάβουμε μέρος και εκεί το καλοκαίρι. Πρώτα Θεός. Μάλιστα. Αυτά σας λέω έτσι στην συντομία. Αυτά για τώρα, αλλά θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά και νομίζω ότι θα συζητάμε πολλά κατά τη διάρκεια του χρόνου, κύριε Τσουλφίδη, αλλά θα έχουμε και πολλά να πούμε ως απολογισμό του 2023, διότι από την αρχή κιόλας μας λέτε αρκετά. Τι θα γίνει στο τέλος, δεν ξέρω. Θα είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με αυτά που θα κάνω. Ξέρουμε, είστε πολύ δραστήριοι.
κάνουμε αυτό που πρέπει να έχει ένα σύλλογο. Πρέπει να έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και δράση μες στην πόλη της Καβάλας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Σας ευχόμαστε και είπαμε την Κυριακή πρωτοχρονιάτικη σας πίτα. Ωραία, θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τσουλφίδη. Γεια σας. Γεια σας. Δραστήρια η Ποντιακή Λέσχη της Καβάλας, δραστήρια με πολλές εκδηλώσεις εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως είπαμε, το 2022 δεν τους σταμάτησε τίποτα, διότι πολύ καλά θα θυμάστε κι εσείς, όπως θυμάμαι και εγώ, ότι το 2022 εκεί με την αλλαγή του χρόνου είχαμε μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, ξαναξεκίνησαν τα μέτρα, ξαναξεκίνησαν οι περιορισμοί. Αλλά η Ποντιακή Λέσχη της Καβάλας δεν σταμάτησε ούτε για ένα λεπτό και έτσι λοιπόν περάσαμε το 2023. Όπου τα σχέδια για το 2023 έχουν ήδη ξεκινήσει, ξεκινάνε από τις 25 του μήνα, ξεκινάνε μάλιστα από την Κυριακή με την κοπή της πίτας, αλλά μετά από τις 25 του μήνα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας και μετά ανά εβδομάδα, ανά μήνα θα έχουμε και νέες εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις φέρουμε και εδώ στην εκπομπή για να σας ενημερώνουμε, διότι γνωρίζουμε πολύ είστε εκεί έξω που αγαπάτε την Λέσχη Ποντίων Καβάλας και αγαπάτε τους ποντιακούς χώρους. Εμείς θα σας ενημερώνουμε και εσείς θα συμμετέχετε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα παραμείνουμε στο Σαββατοκύριακο. Διότι είπαμε, την Κυριακή έχουμε την κοπή της πίτας της Λέσχης Ποντίων Καβάλας. Ωστόσο, το Σάββατο έχουμε τους 5ους κολυμπητικούς αγώνες του Ναυτικού Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη τύπου και επιστρέφουμε. Πάντοτε ένα ξεκίνημα έχει οπωσδήποτε και μία ανάλογη χρονική διάρκεια και στιγμή. Θεωρώ λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε στη συνεργασία αυτή για την προκειμένη δράση μας στο όνομα του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού της Εκκλησίας μας και μάλιστα σε έναν ιδιαίτερο όμορφο αθλητικό γεγονός, το οποίο είναι η θάλασσα, το κολυμβητήριο, οι κολυμβητικοί αγώνες με ανθρώπους, με παιδιά, με μια εμβέλεια η οποία είναι διεθνής και η οποία βεβαίως έχει κατοχυρωθεί εδώ και κάποια χρόνια και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα. Όλα είναι έτοιμα. Έτοιμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριό μας για να φιλοξενήσουμε από αύριο τους κολυμβητικούς αγώνες με την επωνυμία του πολιούχου μας Αποστόλου Παύλου. Οι αγώνες αυτοί που διοργανώνονται για 5η φορά έχουν ιδιαίτερη σημασία για το άθλημα της κολύμβησης, αφού οι χρόνοι που θα επιτευχθούν θα ληφθούν υπόψη για τη συμμετοχή των κολυμβητών και των κολυμβητριών σε αγώνες πανευρωπαϊκού και παγκοσμίου επίπεδου. Είναι μια συνδιοργάνωση του ΝΟΘΑΚ, του Δήμου Καβάλας. Εγώ θα σας πω για το ξεκίνημα του αγώνα. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 5.30 ώρα, 4.30 θα είναι η ώρα προθέρμανσης. Το Σάββατο το πρωί θα είναι στις 8.30 ώρα το πρωί η ώρα προθέρμανσης και 9.30 ξεκινάνε οι αγώνες. Το Σάββατο το απόγευμα στις 4.30 θα είναι η προθέρμανση και 5.30 ξεκινάνε οι αγώνες, αλλά στις 5 θα είναι η τελετή έναρξης των αγώνων με τους επίσημους προσκεκλημένους. Την Κυριακή το πρωί στις 9.30 ξεκινάνε πάλι οι προκριματικοί, 8.30 ώρα η προθέρμανση και την Κυριακή το απόγευμα στις 4.30 ξεκινάνε η τελική, όπου και τελειώνει ο κύκλος των ενωτήτων των αγώνων. Και από τη μεριά μου σας καλησπερίζω. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορέσαμε μετά το 2017 που μία σκέψη που είχαμε οι προπονητές να κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα στην πόλη και ιδιαίτερα έναν αγώνα ο οποίος είναι στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι πρόκριση για τα παγκόσμια πρωταθλήματα που έχει σε κάθε καλοκαιρινή σεζόν και του χρόνου πρώτο Θεός θα είναι για την Ολυμπιάδα η πρόκριση μέσα από το κολυμβητήριο της Καβάλας. Προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε πάρα πολύ καλούς αγώνες. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, 4.30 ώρα το μεσημέρι, είναι αγώνες, οι 5η κολυμπητικοί αγώνες από το Ναυτικό Όμιλο Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας. Και θα αλλάξουμε λίγο θέμα και θα παραμείνουμε όμως σε θέμα που έχει να κάνει με παιδιά
και έχει να κάνει με τα σχολεία των παιδιών, διότι άνοιξαν τα σχολεία αυτή την εβδομάδα, άνοιξαν τα σχολεία την Δευτέρα που μας πέρασε και επικρατεί έντονη ανησυχία, επικρατούσε έντονη ανησυχία προτού άνοιξουν τα σχολεία, αλλά επικρατεί ακόμα πιο έντονη ανησυχία τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, διότι δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, δεν υπάρχουν οι μάσκες που φορούσαν τα παιδιά, δεν υπάρχουν αποστάσεις πλέον και πλέον εκτός από την πανδημία του κορονοϊού που φοβούνται γονείς, εκπαιδευτικοί, υπάρχουν και οι πολλές ιώσεις, οι γρίπες, οι κανονικές, οι εποχιακές γρίπες, όπου τα παιδιά έχουν αρχίσει ήδη να νοσούν και έχουμε και την έλλειψη των φαρμάκων που ακόμα πιο πολύ ανησυχεί τους γονέους, διότι το παιδί μου θα αρρωστήσει. Θα πάω στο φαρμακείο, δεν θα βρω την αντιβίωση. Τι θα κάνω από εκεί και πέρα? Μήπως θα πρέπει να πάρθουν κάποια περιοριστικά μέτρα, κάποια μέτρα προστασίας για τα παιδιά? Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε στο ρεπορτάζ και θα έχουμε και την ευκαιρία μέσα στις επόμενες ημέρες να τα συζητήσουμε και με παιδίατρο αλλά και με κάποιον αρμόδιο. Η έξαρση γρίπης, ιώσεων και κορονοϊού έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Συμπόντας έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, αλλά παραδοσιακά αυτή την εποχή ξεκινούσαν και οι ιώσεις. Όμως φέτος παρατηρούμε ότι πολύ νωρίτερα, ήδη εδώ και ένα μήνα ιδιαίτερα έντονα, έχουμε μία έξαρση ιώσεων και όχι μόνο της γρίπης και του κορονοϊού που τα τελευταία δύο χρόνια πρωτοστατεί, αλλά και άλλων ιώσεων που πλήττουν διάφορα συστήματα. Και βέβαια όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά βρεφάκια έως πάρα πολύ μεγάλους και ενήλικες ανθρώπους. Είναι λοιπόν ένα πικ που περιμένουμε, δεν έχει γίνει ακόμα, περιμένουμε να συμβεί σε περίπου ένα μήνα, άρα λοιπόν κρούμε τον κίνδυνο, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, που αυτά είναι η υγιεινή, η καθαριότητα, αερισμός του χώρου, καλή διατροφή, ύπνος κλπ. Αλλά και σε χώρους όπου υπάρχει ιδιαίτερος συνωστισμός ή να αποφεύγεται ή όποιος θέλει να φορά μάσκα ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και βέβαια και την οικογένειά του. Ο πρόεδρος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας, κύριος Φώτης Νικολάου, μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και για την ανησυχία που έχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μια έξαρση ιώσεων, αυτό όμως κάθε χρόνο το αντιμετωπίζουμε, ειδικά αυτή την εποχή, είναι μια εποχιακή έξαρση της ίωσης. Φέτος είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να είναι το ποσοστό να είναι και 15 και 20% περίπου. Πολλά παιδάκια από το πρωί δεν έρχονται ή στη διάρκεια της ημέρας διαμαρτύρονται, παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς, έρχονται, τα παίρνουν. Από μέτρα έχουμε πάρει σαν σχολείο και γενικά σαν σχολεία του όλων των βαθμίδων και όλης της Ελλάδος πιστεύω. Με τα αντισηπτικά τους πριν μπουν στην τάξη. Οι καθαρίστριες και αυτές πάρα πολύ προσέχουν και κάνουν καλό καθαρισμό και τα απορριπαντικά χρησιμοποιούν. Όλα νομίζω είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Εσείς βλέπετε κάποια ανησυχία από τους γονείς? Ανησυχούμε πρώτα εμείς. Πρώτα ανησυχούμε εμείς και οι γονείς, βεβαίως. Αφού μόλις τους πάρουμε τηλέφωνο, κατευθείαν τρέχουν γιατί ξέρουν ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί. Αλλά εμείς ανησυχούμε περισσότερο. Είναι μικρά παιδιά, φοβόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό, να μην πάνε στο νοσοκομείο, γιατί ακούμε πάρα πολλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τα νοσοκομεία πλέον είναι γεμάτα από αυτά τα περιστατικά. Και φυσικά, ναι, ανησυχούμε και εμείς όπως και οι γονείς. Πώς θερακίζουμε τον οργανισμό από ιώσεις? Τι κάνουμε? Σωστή ενυδάτωση. Τι προσέχουμε στη διατροφή σε περίπτωση νόσησης? Στα παιδιά, γαστρεντερίτιδα, προτεραιότητα στην ενυδάτωση με υγρά, χυμούς και σούπες. Αν χορηγηθεί αντιβίωση, προσέχουμε να πάρει προβιωτικά από την διατροφή μέσω γιαουρτιού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά από τα σημαντικά ρεπορτάζ που δείξαμε και στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Παπάνουε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε με άλλα θέματα, ιστορικά θέματα, με αφορμή τις δυσάρεστες ειδήσεις που είχαμε αυτή την εβδομάδα και να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητή Τζούλια, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ένα Channel. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην δική σου εκπομπή. Εδώ για να μιλήσουμε για ένα ακόμα ιστορικό θέμα. Για ένα ακόμα ιστορικό θέμα και με αφορμή το δυσάρεστα που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Είχαμε, θα πω, έναν αποχωρισμό.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων, έτσι. Κάποια στιγμή ερχόμαστε στη ζωή, μεγαλώνουμε, φεύγουμε. Σίγουρα εννοείς για τον θάνατο του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου, του έκτοτου μονάρχη Κωνσταντίνου για άλλους, όπου μαζί με αυτό το βιολογικό γεγονός, δηλαδή την απώλεια ενός ανθρώπου, που εξ αρχής λέμε ότι πρέπει να στεκόμαστε με ιδιαίτερο σεβασμό στην απώλεια ενός ανθρώπου, όποιος και να είναι ο άνθρωπος αυτός και με όποιο τίτλο, αν είχε ή δεν είχε στη ζωή του. Ταυτόχρονα κλείνει με αυτήν την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και ένας τεράστιος κύκλος ιστορίας για τη χώρα μας. Ο κύκλος της βασιλείας. Η χώρα μας 200 χρόνια ως χώρα υπάρχει, ξεκίνησε ως βασίλειον της Ελλάδος και σε αυτά τα χρόνια, τα 80 περίπου, το πολίτευμά μας ήταν η βασιλευωμένη δημοκρατία. Με όλα τα αρνητικά, με όλα τα θετικά, με τα λάθη, τις παραλήψεις, με τους στόχους, με τους πανηγυρισμούς, με το μεγάλωμα της Ελλάδος, με την κρίσιμη παρουσία των ανθρώπων αυτών σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές του περασμένου αιώνα. Με το θάνατο λοιπόν του Κωνσταντίνου κλείνει αυτός ο κύκλος. Ο βιολογικός κύκλος, έτσι, γιατί ο ιστορικός και πολιτιακός κύκλος έκλεισε πριν από 39 ακριβώς χρόνια. Όταν το Δεκέμβριο του 1974, στις 8 Δεκεμβρίου, οι Έλληνες πολίτες αποφάσισαν ότι το πολίτευμα της χώρας θα είναι η προεδρευωμένη δημοκρατία. Άρα λοιπόν το 1974, έκλεισε το θέμα του πολιτιακού, η ανθρώπινη παρουσία του τέος βασιλέα, της οικογενείας του, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το θέμα της διεκδίκησης της περιουσίας κατά αυτών και κατά την απόφαση των δικαστηρίων επίσης ένα άλλο ζήτημα. Σήμερα κλείνει και ένας ιστορικός κύκλος. Γιατί αγαπητή Τζούλια, ο άνθρωπος αυτός μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 1967 έφερε τον τίτλο του βασιλιά της Ελλάδος, του βασιλέως της Ελλάδος. Και η αναφορά μας γίνεται κυρίως γιατί αυτός ο τίτλος, το τέλος αυτού του τίτλου, συνδέεται άμεσα με τον τόπο της Καβάλας, με την Καβάλα. Γιατί αυτό, ίσως για τους νεότερους, για αυτούς που δεν γνωρίζουν και παρακολουθούν και την εκπομπή σου, γιατί είναι μια νεανική, να μου επιτρέψεις, και όμορφη εκπομπή, τότε λοιπόν στις 13 Δεκεμβρίου του 1967, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε στην Καβάλα, προσπάθησε να κάνει μία κίνηση, ένα κίνημα κατά της τότε δικτατορικής κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα να περιφέρεται για κάποιες ώρες μεταξύ Καβάλας και Κομωτινής. Η αποχώρησή του έγινε από την Καβάλα και από το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα της Καβάλας, που τότε αυτό ήταν το αεροδρόμιο της κίνησης και της σύνδεσης με την Αθήνα. Και έχουμε αναφερθεί πριν από μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με άλλο γεγονός, με την πλέον νέο του ονομασία το αεροδρόμιο Λιδία. Και έφυγε λοιπόν ως βασιλέας από την Καβάλα προς τη Ρώμη, διέφυγε δηλαδή στη Ρώμη, και την ίδια στιγμή, εκείνη την κρίσιμη μέρα της 13ης Δεκεμβρίου, η τότε δικτατορική κυβέρνηση αποφάσισε να ορίσει τον στρατηγό Γεώργιο Ζωητάκη ως αντιβασιλέα. Ήτανε το κύκνιο άσμα της βασιλείας την ημέρα εκείνη, το οποίο έγινε στην πόλη της Καβάλας. Θα πει κάποιος γιατί στην πόλη της Καβάλας, γιατί και τόσο έτσι αναφορά. Ο Κωνσταντίνος πίστευε ότι εδώ στην Καβάλα και τα στρατιωτικά εσμονάδες που υπήρχαν θα ήταν φύλλα προσκύμενες σε αυτόν. Άρα θα μπορούσε, έχοντας ένα κομμάτι του στρατού δίπλα του, να καταλάβει εκ νέου την εξουσία και να διώξει την δικτατορία. Που σημειωτέων όμως, ο ίδιος είχε ευλογήσει, να πω έτσι αυτή την λέξη, είχε εγκαταστήσει τον Απρίλιο του 1967. Εδώ λοιπόν παίχτηκε η τελευταία πράξη της βασιλείας στην Ελλάδα. Ακολούθησε το 1973 ένα δημοψήφισμα στη διάρκεια της δικτατορίας, όπου εκεί αποφάσισε, εντός εισαγωγικών η λέξη αποφάσισε, ο λαός να αποκτήσει κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι την βασιλευωμένη δημοκρατία, και το 1974, μετά από εθνικές εκλογές που είχαμε τον Νοέμβριο, με πρωθυπουργό τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, έγινε το δημοψήφισμα, στο οποίο ο λαός αποφάσισε με μια μεγάλη πλειοψηφία, γύρω στο 70%,
ότι το πολίτευμα θα είναι η προεδρευμένη δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτά έχουν να κάνουν με την ιστορική μνήμη. Mm-hmm. Νομίζω ότι καλό θα είναι να κάνουμε και κάποιες αναφορές γενικά σε αυτό το πολίτευμα της Βασιλείας. Και οι γενικές αναφορές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την παρουσία του στη χώρα μας. Όπως είπα και παραλαμβάνω, με καλές και κακές στιγμές. Με λάθη και παραλήψεις. Δεν πάβει όμως για 80 χρόνια του ελεύθερου βίου της Ελλάδος η Βασιλεία να ήταν το πολίτευμα που κυριάρχησε. Θα πω το πολύ απλό, για μεγάλες χρονικές περιόδους ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού έπινε νερό στο όνομα της Βασιλείας. Ακόμα και αυτός ο τόπος που είμαστε σήμερα εδώ απελευθερώθηκε το 1913 και η έλευση του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου, παππού του Θανόντος Κωνσταντίνου σήμερα, υποδέχτηκε τον άνθρωπο αυτόν με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Το χρονικός ορίζοντας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Υπάρχουν δημοσιεύματα, υπήρξαν μαρτυρίες, υπήρχαν φωτογραφίες. Με ποιο τρόπο η Καβάλα υποδέχτηκε τότε τον Κωνσταντίνο το 1913 τον Αύγουστο και τον υποδέχτηκε ως σωτήρα, γιατί πράγματι με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου ο ελληνικός στρατός είχε κάνει φοβερές μάχες στη Μακεδονία, στη Θράκη και διπλασίασε στην κυριολεξία την Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία το 1897 είχε περιοριστεί αρκετά κάτω από τη Θεσσαλία βρέθηκε σε λιγότερο από 20 χρόνια να καταλαμβάνει περιοχές μέχρι τον ποταμό Εύρο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και εδώ βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες, είναι η έλευση του Κωνσταντίνου στην Καβάλα το 1913, μιλάμε για τον πρώτο Κωνσταντίνο, μην τα μπερδεύουμε. Και όμως, στη διάρκεια αυτής της ιστορίας, ο Κωνσταντίνος με το άλλο μεγάλο πολιτικό πρόσωπο της εποχής, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ήρθαν σε μια σφοδρή σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον εθνικό διχασμό. Mm-hmm. 1915-1918. Μια mm-hmm. τραγική εποχή για την Ελλάδα, που η Ελλάδα χωρίστηκε στην ουσία στα δύο. Με ένα κράτος του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και με ένα άλλο κράτος του Κωνσταντίνου στη Νότιο Ελλάδα. Και αυτά όλα ξεπεράστηκαν με μια νικηφόρα μικρασιατική εκστρατεία, με κατάληψη μεγάλων εδαφών και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την επιστροφή του Κωνσταντίνου που σας ανέφερα το 1920 στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό που λέμε η μοίρα του λαού μας δεν είναι να είμαστε ενωμένοι και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, μόνο και που το λέμε. Η δυναστεία λοιπόν των βασιλέων συνδέθηκε και με την μικρασιατική καταστροφή το 1922, όπου είχαμε μια εκ νέου αποχώρηση εξορία του τότε Κωνσταντίνου, μια μεγάλη περίοδος όπου ήταν η πρώτη ελληνική δημοκρατία με πρώτο πρόεδρο τον Παύλο Κουντουριώτη και μια επιστροφή και πάλι του Κωνσταντίνου στην χώρα και ανάληψη βέβαια της βασιλείας στο μεταξύ από δύο άλλα πρόσωπα. Να κάνουμε μια σύνδεση με την ιστορία και με την Καβάλα αν θέλεις. Mm-hmm. Του Αλέξανδρου για ένα διάστημα από το 1919 μέχρι και το 1920 όπου πέθανε και στη συνέχεια η ανάληψη της βασιλείας μετά πάλι από ένα δημοψήφισμα από τον Γεώργιο τον Πρώτο. Και ερχόμαστε εδώ στις σχέσεις και στις συνθέσεις της πόλης με τους βασίλες. Αυτός ο Γεώργιος ο Πρώτος, ο Γεώργιος ο Δεύτερος, να διορθώσω, ο Δεύτερος, mm-hmm. ο Γεώργιος ο Δεύτερος, επισκέφθηκε τουλάχιστον δύο φορές την πόλη της Καβάλα, σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία και τις μαρτυρίες. Η μία ήταν το 1937, τον Ιούνιο του 1937, βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία στο άγαλμα του Μεχμέτ Αλή. Βλέπουμε αυτή που βλέπουμε τώρα. Αυτή η φωτογραφία που πάει, πρέπει να βάλουμε, Τζούλια, στη σειρά της φωτογραφίας, είναι με τον Κωνσταντίνο τον νεότερο και τα παιδιά του και είναι στην Καβάλα. Αυτή λοιπόν η παρουσία του Γεώργιου του Δεύτερου στην Καβάλα είχε να κάνει με αναφορά στα προβλήματα των καπνεργατών, με συναντήσεις στο Δημαρχείο και στην Μεγάλη Λέσχη και με μία παρουσία στη φωτογραφία που δείξαμε πριν από λίγο, στην περιοχή όπου ήταν το σπίτι του Μεχμέτ Αλή. Το ίδιο πρόσωπο ξαναεπισκέφθηκε την Καβάλα το 1939, στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή,
Και την ίδια εποχή είχαμε τις επισκέψεις του τότε διαδόχου του θρόνου, πατέρα του Κωνσταντίνου του Θανόντος, που λέμε του Παύλου, όπου υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Δημαρχείο της πόλης, στο σημερινό Δημαρχείο, το 1939. Και ερχόμαστε στην διάρκεια της, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή μετά το 1945-46, όπου πλέον έχουμε ως βασιλιά τον Παύλο, πεθαίνει ο Γεώργιος ο Β' και ο Παύλος μαζί με την σύζυγό του την Φρυδερίκη, την μητέρα του Κωνσταντίνου, συχνά πυκνά επισκέπτονται την Καβάλα και συνδέουν το όνομά τους και με διάφορες ιστορικές στιγμές. Αν έχουμε χρόνο μπορώ να τις αναφέρω. Μία από αυτές είναι τα εγγένεια της παιδουπόλεως Καβάλας. Αυτό που λέμε σήμερα το κέντρο μέρημνας προστασίας του παιδιού, η Παιδόπολης. Η Παιδόπολης λοιπόν ήταν στο κτίριο της φιλοπτώχου αδελφότητας κυριών Καβάλας που είναι το γυροκομείο. Το γυροκομείο της πόλεως που είναι απέναντι από το ξενοδοχείο Εγνατία. Οι αναφορές αυτές γίνονται κυρίως δουλειά για τους νεότερους που δεν γνωρίζουν τα τοπονύμια, τα παλιά τοπονύμια. Εκεί λοιπόν η Φρυδερίκη κάνει τα εγγένεια της Παιδόπολης της Καβάλας, μία από τις 9 παιδπόλεις που γινόταν την εποχή εκείνη στη χώρα για να προστατεύσουν τα παιδιά μετά τον εμφύλιο σπαραγμό, σύμφωνα με την φιλοσοφία τότε της δημιουργίας, και την ονοματίζει Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος. Η ονομασία, είχα την απορία και μέχρι πρόσφατα, αν αναφέρεται στον έγινε προς τιμή του Αγίου Γεωργίου και γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομα Άγιος Γεώργιος. Ο ιστορικός ο Νίκος ο Καραγιανακίδης με πληροφόρησε σήμερα ότι το όνομα Γεώργιος δόθηκε στη μνήμη του Γεωργίου του βασιλιά που είχε πεθάνει την ίδια χρονιά και γι' αυτό λοιπόν ονομάστηκε εκεί η Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος. Στη δεκαετία του 1950 έχουμε πλέον και την έλευση του Κωνσταντίνου, του Θανόντος, που έρχεται συχνά πυκνά στην Καβάλα, διάδοχος του θρόνου και συνοδεύει πολλές φορές και τον πατέρα του και τη μητέρα του, Παύλος και Φρυδερίκη. Επίσης, ένα άλλο ιστορικό γεγονός που συνδέεται με την Καβάλα και με τους βασίλες έγινε το 1957, όταν έφτασε στην Καβάλα ο τότε Τούρκος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τούρκος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τζελάλ Μπαγιάν. Αυτός λοιπόν ήρθε με πλοίο, συνοδευόμενος από τον Παύλο και την Φρυδερίκη. Και περπάτησαν, περιγράφουν οι εφημερίδες, πάνω σε χαλιά καπαδοκικά που είχαν στρωθεί, τόσο στο λιμάνι της πόλης, όσο και στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Και τονίστηκε με τη συμβολική εκείνη κίνηση μαζί η ελληνοτουρκική φιλία. Αυτό ως αντιστάθμισμα σε αυτά που βιώνουμε σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, και με τις δηλώσεις. Σκεφτείτε ότι Παύλος Φρυδερίκη και Τζελάλ Μπαγιάρ που ήταν ο πρόεδρος δήλθαν από την Καβάλα και από τα χωριά και οι περιγραφές στις εφημερίδες. Είναι μεγάλη υπόθεση να διαβάζει κάποιος ιστορία. Μιλούν ότι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ειδικά στα χωριά της Θράκης, γιατί κατευθήκανε στην Κομωτινή, υποδέχτηκαν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και μάλιστα τότε στην Κομωτινή, τον Νοέμβριο του 1957, έγιναν και τα εγγένεια του τότε γυμνασίου που έφερε την ονομασία ως γυμνάσιο Τζελάλ Μπαγιάρ. Φτάνουμε στη δεκαετία του 1960, πεθαίνει ο πατέρας του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ξεκινά μια σειρά από επισκέψεις στην Καβάλα, σε μια από αυτές που έρχεται με την σύζυγός του, την ζωή σήμερα, Άννα Μαρία, και φωτογραφίζεται στην στρατιωτική λέσχη με τις τότε χορεύτριες του Λυκείου Ελληνίδων, με τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων. Η φωτογραφία αυτή υπάρχει. Μάλιστα, οι περισσότερες κυρίες που είναι στη ζωή είναι πλέον γιαγιάδες, έχουν εγγόνια. Υπάρχει μια τέτοια όμορφη, θα έλεγα εγώ, χαρακτηριστική φωτογραφία. Και η Άννα Μαρία, η σύζυγος του Κωνσταντίνου, εγγενιάζει ένα κέντρο νεότητας που δημιουργήθηκε στη συνοικία του Τιμίου Σταυρού. Και αυτό αποθανατίζεται από φωτογραφίες. Ταυτόχρονα η ίδια, η Άννα Μαρία, θεμελιώνει έναν ιερό ναό που δεν έγινε ποτέ. Και ακόμα και σήμερα, θα έλεγα, ο σκελετός του ναού υπάρχει, εκεί που είναι το 6ο γυμνάσιο Καβάλας. Το 6ο γυμνάσιο Καβάλας είναι στην περιοχή της Παιδουπόλεως. Εκεί λοιπόν υπάρχει, αν το κάνεις κάποιο ρεπορτάζ, θα το δεις. Πιο ψηλά από τον Άγιο Λουκά. Ναι, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, σωστά. Υπάρχει ένα σκελετός ιερού ναού.
Είναι στα μπετά. Δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτός θεμελιώθηκε από την Άννα Μαρία. Όλα αυτά τα ιστορικά έτσι που λέμε μπορεί κάποιοι να δυσαρεστούνται ή και να τους κουράζουμε, αλλά είναι η ιστορία του τόπου μας. Κάθε μέτρο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι κάθε μέτρο που περπατάμε τώρα και υπάρχει έχει μια ιστορία. Δεν είμαστε μοναδικοί. Και μετά από εμάς και κάποιοι άλλοι θα ασχολούνται. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα, που να το εξηγήσω, γράφει Εθνική Τράπεζα. Είναι στο σημείο που είναι σήμερα η Εθνική Τράπεζα. Και είναι στο μπαλκόνι εκείνου του παλιού κτηρίου που είχε βγει. Αυτό το κτίριο που δείχνουμε για να εξηγήσουμε είναι στην Κομωτινή, είναι η έδρα ήταν τότε της Μεραρχίας, η πόλη της Καβάλας τα προηγούμενα χρόνια. Κάνω έτσι και μια αναφορά σαν οι εφημερίδες που γράφαν τότε την έλευση του βασιλιά. Ο Κωνσταντίνος, ο Θανών Κωνσταντίνος που έχει πεθάνει, συνδέεται και με ένα άλλο στοιχείο της Καβάλας, Τζούλια. Με την έναρξη λειτουργίας της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων. Ήταν αυτός που έκανε τα εγκαίνια της βιομηχανίας του 1966. Και εδώ υπάρχει φωτογραφία από την τελετή των εγγενείων, την κορδέλα, ό,τι ακολουθεί σε κάποιες εκδηλώσεις. Και εσείς σήμερα και άλλοι συνάδελφοι πηγαίνετε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και όπως είπα, αυτή η εντός εισαγωγικών θετική του παρουσία από την Καβάλα έκλεισε το ξημέρωμα της 14ης Δεκεμβρίου 1967, που αναχώρησε για τη Ρώμη. Εδώ η φωτογραφία είναι από το αεροδρόμιο της Ρώμης. Εδώ είναι το κτίριο της τότε Μεραρχίας, όπου έδρα του 4ου Σώματος Στρατού, όπου σε κάθε επίσκεψη οι βασιλείς πήγαιναν στο στρατό. Να σημειώσω έτσι ιστορικά, ότι ο βασιλιάς ήταν και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του στρατού την εποχή εκεί. Και τελειώνοντας, εκτός αν θες να με ρωτήσεις κάτι, σε πήρα μονότερμα, έτσι, συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος, όχι πλέον ως βασιλιάς, ως ένας απλός πολίτης που διαφυούσε στην χώρα μας, επισκέφτηκε την Καβάλα τον Απρίλιο του 2006. Πρόσφατα. Πρόσφατα. Για σας που είστε πολύ νεότεροι γεννημένοι, δεν είναι πρόσφατα. Για μας είναι πρόσφατα. Το 2006, λοιπόν, είχε μείνει στο Ιμαρέτ και είχε επισκεφτεί το Μουσείο Καπνού του Δήμου Καβάλας. Είχε ξαναγηθεί εκεί από τον τότε πρόεδρο, τον Γιάννη τον Βίζικα, και ήταν νομίζω και ο τότε δήμαρχος ο Στάθης ο Ρεφιλίδης. Και επίσης είχε επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Υπάρχουν φωτογραφίες, είχε περιηγηθεί στην πόλη, είχε έτσι συνομιλίες με τους κατοίκους. Μια συνομιλία που ξεχωρίζει και μου την μετέφεραν. Ήταν με έναν στην ίδια ηλικία με τον Κωνσταντίνο την εποχή εκείνη, αλλά και οι δύο από διαφορετικές θέσεις τη νύχτα της 13ης, 14ης Δεκεμβρίου 1967. Ο ένας ήταν βασιλιάς και έμπαινε μέσα στο αεροπλάνο για να φύγει από την Ελλάδα και ο άλλος ήταν ένας από τους οπλίτες, τους μηνύτες στην αεροπορία, που με πυρσούς ήταν στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα και οριοθετούσαν το διάδρομο για να απογειωθεί το αεροπλάνο. Είχε και η κακοκαιρία, μας είχατε πει. Είχε και η κακοκαιρία. Και τα συναισθήματα των δύο ήταν διαφορετικά, γιατί ο ένας ήταν στο χώρο της αριστεράς και ο άλλος ήταν ο βασιλιάς. Και όμως μετά από 40 χρόνια περίπου, όταν συναντήθηκαν, αντάλλαξαν τις απόψεις τους και την άποψή τους για την πολιτική σκηνή. Βέβαια, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος σε μια τέτοια συζήτηση να λέει διάφορο και να λέει διάφορο και να θέλει να κρίνει. Προφανώς. Η βασιλεία στην Ελλάδα έχει κρυθεί. Επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή. Και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Προφανώς εδώ η δική μας παρουσία σήμερα είναι να κάνει μια ιστορική και μόνο αναφορά. Και αναδρομή. Χρόνο, Θεός μας δίνει μπόλικο, να συζητήσουμε και τις προεκτάσεις του πολιτεύματος αυτού, που όπως σας είπα, ο λαός αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 1974 την προεδρευωμένη δημοκρατία. Σήμερα όμως έχουμε ένα γεγονός, τον θάνατο, το βιολογικό τέλος ενός ανθρώπου που για λίγα χρόνια, δηλαδή από το 1964 μέχρι το 1967, άσκησε τα καθήκοντα όπως το Σύνταγμα, παρότι ο ίδιος πολλές φορές το είχε παραβιάσει το Σύνταγμα, του αρχηγού του ελληνικού κράτους. Με αυτό ολοκληρώνω και πιστεύω ότι η ιστορία δεν διαγράφεται ποτέ. Είτε είναι άσχημη, είτε είναι καλή. Η ιστορία είναι να μας διδάσκει, να μας προβληματίζει και να μας κάνει πιο σοφούς.
θέλω τόσο πολλά σχόλια να κάνω, αλλά με πιέζουν οι διαφημίσεις. Μου έχουν βγάλει τα πάντα λοιπόν, εδώ πέρα. Θα κάνεις τα σχόλια μετά τις διαφημίσεις, να αποχωρήσω για να μείνω για τα σχόλια. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι μας πιέζουν και να κλείσουμε αυτή την εκπομπή μαζί με τους σχολιασμούς, διότι ωραία, ήταν σημαντικό το πέρασμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ, στο τρίτο μέρος της εκπομπής επιστρέψαμε και παραμένουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά, τον ιστορικό ερευνητή. Σχολιάσαμε πολλά για την βασιλευόμενη... Και κλείσαμε και ένα τηλέφωνο τώρα και θέλω να σου το πω, ναι, πριν γιατί κάνεις το ερώτημα. Με πήραν τηλέφωνο για σχολιασμό. Για σχολιασμό θετικό. Ξέρεις, όταν δίνεις μια πληροφορία, υπάρχει το ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας να προσθέσουν και κάτι άλλο, γιατί όλοι μας είμαστε κομμάτια της ιστορίας. Ο αγαπητός ο φίλος, ο Σάββας ο Πυραλεμίδης, ξεκίνησε να μου λέει μια ιστορία η οποία διαδραματίστηκε. Δεν τον άφησε να συνεχίσει, γιατί θα βγαίναμε εδώ. Στην τελευταία επίσκεψη του Κωνσταντίνου, του πρώην βασιλιά, του θανόντος βασιλιάος, του μονάρχη, να χρησιμοποιήσουμε όλους τους όρους, στην Καβάλα το 2006. Ο Σάββας είναι ένας καλός φίλος, συμπολίτης, ήταν επαγγελματίας. Δεν πρόλαβε να μας πει όμως το τέτοιο. Το γεγονός είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ασχέτως της όποιας τοποθέτησης, πολιτικής, κοινωνικής, έβλεπαν αυτά τα γεγονότα ότι συμμετέχουν και μέσα στην ιστορία. Νομίζω ότι μετά το τέλος της εκπομπής ο Σάββας θα μας πάρει τηλέφωνο και θα μας πει ακριβώς τι είναι και οφείλω να σε πω ότι σε μια άλλη μας επαφή θα σου πω τι μας έχει πει ο Σάββας. Θα περιμένω, λοιπόν, θα περιμένω. Τον άκουγα τώρα όση ώρα μιλούσα. Ναι, δεν προλάβαινε όμως ο άνθρωπος και εγώ τον έκλεισα άρον-άρον γιατί έχουμε τον Δημήτρη που πιέζει. Είναι η πρώτη φορά που σας κρατάω σε δύο μέρη της εκπομπής, κύριε Παπακοσμά, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρον η ιστορική αναδρομή που κάναμε και είναι και πολύ ενδιαφέρον η αναδρομή που κάναμε στο πέρασμα του βασιλιά Κωνσταντίνου και όχι μόνο και όλων των βασιλέων. Των προκατόχων. Και όλων όσων πέρασαν από την Καβάλα και γενικότερα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι αναφέραμε και άλλες περιοχές. Όμως αυτό που θα πω και το λέω σε κάθε μας συζήτηση είναι αυτό που δεν γράφονται ποτέ. Ότι η πόλη της Καβάλας, όσα περάσματα και να έχουν γίνει από εδώ, από πρωθυπουργούς, από σημαντικά ονόματα, από ιστορικά ονόματα της Ελλάδας, δεν γράφονται ποτέ. Και δεν ξέρω γιατί. Και τι δεν γράφονται ποτέ. Δεν το κατάλαβα. Το πραξικόπημα, ας πούμε, μας έχετε πει, έχουν αυτοί. Αυτά δεν γράφονται στην ιστορία, ώστε να τα διαβάζουμε. Ναι. Τώρα, εγώ αυτά τα έμαθα πρώτη φορά από εσάς. Εντάξει, βιβλία που έχουν γραφτεί ακόμα και για το κίνημα αυτό, ναι, υπάρχουν. Ίσως αυτά πρέπει να αποτελούν στοιχεία της ιστορίας της πόλης που θα παρουσιάζονται. Θα παρουσιάζονται στο ιστορικό μας μουσείο. Πολύ θα σωστά. Παρουσιάζονται μέσα από κάποιες ταινίες που μπορούν να δημιουργηθούν. Ίσως σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη που να υπάρχει μια ενθύμηση των γεγονότων. Δηλαδή έχουμε γεγονότα μεγάλα. Σας είπα ένα γεγονός ότι γυρίστηκε εδώ το Top Cap ή η ταινία αυτή με τη Μελίνα Μερκούρη είναι πολύ σημαντικό. Ότι η πόλη βρέθηκε στη δίνη δύο πραξικοπημάτων, δηλαδή τον Μάρτιο του 1935, πάλι βασιλική και βενιζελική. Mm-hmm. Τον Δεκέμβριο του 1967, όλα αυτά τα γεγονότα είναι σημαντικά και πρέπει να αποτελούν κομμάτι της νεότερης ιστορίας. Επιμένω και το λέω, και το λέω έτσι με ιδιαίτερη φωνή. Καλό ή κακό, ότι τώρα ένα παιδί. Μακάρι όταν θα ανοίξει το μουσείο μας το ιστορικό, αυτά τα γεγονότα να είναι σημεία αναφοράς, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τίποτα. Καλό είναι το μουσείο καπνού. Το αρχαιολογικό μας μουσείο μας πάει πίσω. Αιώνες, χρόνια πίσω. Η ιστορία των προσφύγων από την Ανατολή με το μουσείο του Μικρασιατικού Ελληνισμού επίσης. Το ναυτικό μας μουσείο, το ίδιο σημαντικό, μας παρουσιάζει την γενική ιστορία. Το μουσείο του Μεχμέτ Αλή με την αναφορά στον Μεχμέτ Αλή επίσης. Αλλά αυτά τα γεγονότα του 20ου αιώνα, που αν τα βάλουμε σε μία σειρά δεν είναι μεν πολλά, αλλά είναι σημαντικά και συνδέονται, ναι, με την ιστορία, πρέπει να παρουσιάζονται και μάλιστα, αγαπητή Τζούλια,
και με τον τρόπο που θέλει σήμερα η νέα γενιά. Δηλαδή ακριβώς. Εικόνα, ακριβώς. Ήχος, τα έχουμε. Και δεν όχι μόνο είναι αυτά, διότι τα παιδιά πάνε στο σχολείο, κύριε Παπακοσμά. Έχουμε όμως αυτά τα βιβλία που τα έχουμε χρόνια τώρα. Η νεότερη ιστορία, ένα παιδί τώρα καλώς, κακώς δεν θα πάρει ένα ιστορικό βιβλίο να το διαβάσει. Έτσι είναι η νοοτροπία των παιδιών τώρα. Δεν θα πάρει ένα ιστορικό βιβλίο να διαβάσει ποιος ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, από πού πέρασε, πού βρέθηκε και τι έκανε. Διαβάζει αυτό που του διδάσκει στο σχολείο. Τώρα, άμα δεν τον, δεν τον διδάξουν στο σχολείο όλα αυτά που μας είπατε εσείς τώρα, λογικό έχω να μην χρόνο να πω ένα μικρό παράδειγμα. Έχουμε λίγο. Έχουμε λίγο και να κλείσουμε και γενικά την εκπομπή με το παράδειγμα. Πριν από ένα χρόνο βρεθήκαμε με το Δήμο, με τους ανθρώπους της παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ για τον εβραϊκό καβαλιώτικο ελληνισμό εδώ και την μεγάλη δοκιμασία των Εβραίων του Μάρτη του 1943. Πήγαμε λοιπόν που βρεθήκαμε σε ένα σχολείο, όπου προβλήθηκε αυτή η παραγωγή που ήταν παραγωγή του ένα τσάνελ. Βρέθηκα και εγώ εκεί. Νομίζω ναι. Ναι. Στο... Και τα ερωτήματα, ξέρω, πόσα πολλά ήταν τα ερωτήματα των παιδιών και με πόσο ενδιαφέρον παρακολούθησαν εικόνα. Αν αυτό δεν ήταν σε εικόνα και ήχο και ήταν μία ομιλία και μόνο. Αν είσαστε... Εγώ θα έλεγα ότι οι μισοί θα κοιτούσαν τα κινητά τους. Και αν μου το επιτρέψετε να έχω αυτή την άποψη, πολλές φορές ανεβαίνω στο βήμα, πολλές φορές μιλάω, καταλαβαίνω αν το κοινό σε παρακολουθεί ή αν το κοινό ψάχνει μέσα του κινητού να δει πόση ώρα μιλάς και να τελειώνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε, διότι εικόνες έχουμε πολλές. Αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μπορούσαν να γίνουν για κάθε ιστορία που αναφέρουμε εδώ. Στην... Και στην πόλη μας μέσα μπορούσαν να προβάλλονται. Και να προβάλλονται με φωτογραφίες, γεγονότα. Λοιπόν. Έχουμε σημεία πολλά αναφοράς της ιστορίας. Λοιπόν, θα κλείσουμε γενικά την εκπομπή μας, διότι όπως βλέπω η ώρα είναι περασμένη, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Θα κλείσουμε και νεότερα θα έχουμε αύριο στην εκπομπή μας 6:30 ώρα ραντεβού εδώ στο ένα Channel. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα, γεια σας. Thank you.